Γεια σας, γεια σας! Καλώς ήρθατε πάλι πίσω στο κανάλι μου Stavigirl. Ελπίζω καταρχάς να είστε όλοι καλά και υγιείς στα σπίτια σας και να κάνετε έτσι υπομονή όπως κάνουμε όλοι για να περάσει όλο αυτό. Εγώ μετά από αρκετό καιρό αποφάσισα να γυρίσω ένα βιντεάκι. Μου ήρθε έτσι σήμερα η όρεξη να κάνω ένα βιντεάκι γιατί έχω να ασχοληθώ πάρα πολύ καιρό. Έχω μόλις τελειώσει τη γυμναστική μου, γι' αυτό φοράω και τα ρούχα της γυμναστικής. Και έκατσα εδώ στην αυλή να με χτυπήσει λίγο ο ήλιος και λέω δεν γυρίζω ένα βιντεάκι. Αποφάσισα να σας δείξω εγώ λίγο κάποια πράγματα που κάνω τώρα στην καραντίνα που δεν είχα το χρόνο ίσως να κάνω περισσότερο πριν, ενώ τώρα αποφάσισα να το κάνω λίγο πιο εντατικά. Θα σας μιλήσω για 6 πράγματα που εγώ προσωπικά έχω κάνει έχω βάλει πιο πολύ στη ζωή μου τώρα μέσα στην καραντίνα. Προσπαθώντας έτσι να είμαι κάπως δημιουργική και να μην κάθομαι απλά κάνοντας τίποτα. Σίγουρα υπάρχουν και μέρες που απλά κάθομαι και δεν κάνω τίποτα, όπως όλοι πιστεύω. Αλλά κυρίως προσπαθώ να είμαι λίγο πιο δημιουργική έτσι. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το βίντεο. Το πρώτο πράγμα που έχω ξεκινήσει εγώ να κάνω πιο εντατικά τώρα μέσα στην καραντίνα, είτε διότι έχω βρει το χρόνο, είτε διότι δεν την παλιάζω ίσως τόσο πολύ, είναι η γυμναστική. Έχω βάλει τη γυμναστική μέσα στη ζωή μου και κάνω καθημερινά έστω 15 λεπτά, 20 λεπτά, δεν καταπονώ τον εαυτό μου, ούτε κάνω υπερβολές. Απλώς προσπαθώ να κάνω μικρά προγράμματα. Για παράδειγμα, τη μία μέρα θα γυμνάσω πόδια, την άλλη μέρα θα γυμνάσω κοιλιακούς. Μπορεί να κάνω λίγο σχοινάκι, μπορεί να κάνω λίγη γιόγκα. Αυτή τη στιγμή προσπαθώ να μάθω και το headstand, τη στήριξη στο κεφάλι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά έχω βάλει στόχο ότι μέχρι το τέλος της καραντίνας θα καταφέρω να το κάνω χωρίς να κουβάω στον τοίχο. Νομίζω είμαι σε καλό δρόμο. Στέκομαι λίγο, αλλά όχι τελείως όπως θα ήθελα. Οπότε η γυμναστική είναι κάτι που κάνω κυρίως ξυπνώντας, το πρώτο πράγμα που κάνω, γιατί μετά ξέρω ότι θα καθίσω στην καναπέ και ίσως να μην σηκωθώ. Οπότε προσπαθώ να το κάνω κατευθείαν με το που ξυπνήσω, πριν καν φάω πρωινό. Και νομίζω ότι δουλεύει και το κάνω πλέον καθημερινά και νιώθω πολύ καλύτερα κι εγώ ίδια με τον εαυτό μου. Το δεύτερο πράγμα που έχω ξεκινήσει λοιπόν να κάνω μέσα στην καραντίνα και βρίσκω περισσότερο χρόνο φυσικά είναι η μαγειρική, να ασχολούμαι με τη μαγειρική. Κατά την πρώτη περίοδο της καραντίνας, δηλαδή στις πρώτες μέρες, ξεκίνησα να κάνω ό,τι γλυκά έβρισκα, κυρίως ακολουθούσα τον Άκη, οπότε ό,τι έφτιαχνα ο Άκης το έκανα, έφτιαξα πορτοκαλόπιτα, έφτιαξα ραβανί, έφτιαξα τάρτα σοκολάτας, έφτιαξαμε κουλουράκι, έφτιαξαμε γαλόπιτα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Οπότε τώρα σιγά σιγά ξαναμπαίνουμε λίγο στους ρυθμούς μας και γυρίζω λίγο σε πιο υγιεινά σνακ, να φτιάχνω τσιπάκια.
που έχω κάνει εγώ και βρήκα χρόνο έτσι και χαίρομαι πάρα πολύ που το έκανα, που έχω ξεκινήσει να το κάνω, είναι να θυμηθώ τα ιταλικά μου. Γιατί εγώ έκανα ιταλικά και έχω πάρει το αντίστοιχο lower όσο ήμουν φοιτήτρια, αλλά πλέον τα είχα ξεχάσει σχεδόν όλα ή νόμιζα ότι τα έχω ξεχάσει, έως ότου ξεκίνησα να τα ξαναδιαβάζω. Οπότε εγώ είχα αυτά τα βιβλία, το Progetto Italiano και τη γραμματική. Αυτά είναι για το επίπεδο A1-A2 και μετά ήταν τα κόκκινα για το B1-B2, δηλαδή το αντίστοιχο lower. Και ξεκίνησα ξεφυλίζοντάς το και από την αρχή κανονικά όλα τα κεφάλαια, να θυμηθώ λίγο λεξιλόγιο και τη γραμματική. Οπότε κι εσείς, αν έχετε λίγο περισσότερο χρόνο που όλοι έχουμε τώρα, μπορείτε να ξεκινήσετε είτε μια ξένη γλώσσα καινούρια, είτε για παράδειγμα τα αγγλικά σας, αν δεν τα έχετε τελειοποιήσει, μπορείτε με διάφορα βιντεάκια. Υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο στο YouTube που μπορείτε να παρακολουθήσετε. Αλλά και αν έχετε κι εσείς κάποια δασκάλα που μπορείτε να κάνετε και μέσω Skype τώρα, νομίζω είναι η ιδανική ευκαιρία λόγω του απεριόριστου ελεύθερου χρόνου που έχουμε. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω και τα ισπανικά, γιατί έκανα ισπανικά κάποια περίοδο στο παρελθόν. Πολύ λίγο βέβαια, γιατί μετά ξεκίνησα τα ιταλικά, οπότε σταμάτησα τα ισπανικά. Απλώς τώρα, επειδή μοιάζουν πάρα πολύ οι δύο γλώσσες, νομίζω ότι θα τα μπερδέψω για αρχή, οπότε θέλω να τελειοποιήσω πρώτα τα ιταλικά μου και μετά ίσως να ξεκινήσω τα ισπανικά. Σε αυτό βέβαια, για τα ισπανικά, με έχει επηρεάσει πάρα πολύ και οι ταινίες που βλέπουμε, οι σειρές, και αυτό θα είναι το τέταρτο που θα έλεγα, είναι το Netflix. Υπάρχουν, όπως είπα, μέρες που απλώς δεν θέλουμε να κάνουμε τίποτα, θέλουμε να καθίσουμε στον καναπέ και απλά να δούμε σειρές, και αυτό είναι πάρα πολύ ok, δεν υπάρχει πρόβλημα. Σίγουρα θα υπάρχουν και μέρες που θα πρέπει να χαλαρώσουμε, δεν σημαίνει ότι επειδή είμαστε στην καραντίνα και έχουμε ελεύθερο χρόνο ότι πρέπει να πιέσουμε τους εαυτούς μας να κάνουμε και αυτό, να κάνουμε και τ' άλλο, να κάνουμε ό,τι γίνεται. Εννοείται ότι πρέπει να χαλαρώσουμε κιόλας. Οπότε εγώ βρήκα την ευκαιρία να τελειώσω κάποιες σειρές ή να δω τους καινούριους κύκλους που βγήκαν. Η πρώτη σειρά που είδα είναι το La Casa de Papel. Την είχα ήδη δει, περίμενα την τρίτη σεζόν, είδα και την τρίτη σεζόν. Την αγαπάω αυτή τη σειρά, την προτείνω βέβαια σε όσους δεν την έχουν δει, πιστεύω οι περισσότεροι την έχουν δει. Μία άλλη σειρά που αγαπάω πάρα πολύ είναι το Outlander, γιατί έχει γυριστεί στη Σκωτία κυρίως και την Αγγλία, οπότε εγώ επειδή ζούσα στην Αγγλία παρακολουθούσα από τότε τη σειρά και είχα την ευκαιρία να πάω και στα Highlands που φαίνονται τόσο υπέροχα σε αυτή τη ταινία, σε αυτή τη σειρά. Είναι μια υπέροχη ιστορία αγάπης που προτείνω να δείτε όλοι, εάν νομίζετε ότι θα σας ενδιαφέρει. Δεν θέλω να πω περισσότερα, στην περίπτωση που θέλει κάποιος να το δει, δεν θέλω να κάνω spoil. Μία τρίτη σειρά που είδα τώρα στην καραντίνα είναι το Unorthodox, που είναι μόνο 4 επεισόδια, μία σεζόν. Περιμένω πώς και πώς την επόμενη σεζόν. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα για την κουλτούρα έτσι των Εβραίων και γενικά μου αρέσει να βλέπω σειρές από τις οποίες μαθαίνω πράγματα και όχι απλά να περνάει ο χρόνος μας έτσι. Την προτείνω και αυτή, έχει γίνει ήδη πάρα πολύ δημοφιλής και την παρακολουθεί πάρα πολύς κόσμος. Μία άλλη σειρά που εγώ έβλεπα και βγήκε τώρα η δεύτερη σεζόν είναι το El Dragón. Είναι μία μεξικάνικη σειρά που μιλάει έτσι για καρτέλ ναρκωτικών και παίζουν ωραία ηθοποιοί. Είναι πολύ ωραία σειρά και χαλαρή, περνάνε τα επεισόδια νερό. Δεν θα πω και για αυτή παραπάνω, στην περίπτωση που θέλετε να τη δείτε. Και αυτή την περίοδο τώρα παρακολουθώ το Crown, το στέμα, που μιλάει για τη ζωή της Βασιλίσσας Ελισάβετ και γενικά όλα όσα γίνονται στην βασιλική οικογένεια. Τη βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, μαθαίνουμε πτυχές που δεν τις ξέρουμε μέσα από το παλάτι και από ό,τι είδα είναι τα περισσότερα βασίζονται στην ιστορία, δηλαδή δεν είναι μόνο φανταστικά γεγονότα, σίγουρα θα υπάρχουν και φανταστικά γεγονότα, αλλά αυτό μαθαίνουμε πάρα πολλά για τη βασιλική οικογένεια και μου αρέσει πάρα πολύ. Τι άλλο έχω δει, μέσα στις επόμενες ημέρες θέλω να ξεκινήσω το Freud, σίγουρα. Προτείνετε μου και εσείς σειρές, αν έχετε δει κάποιες άλλες που πιστεύετε ότι θα μου αρέσουν. Έχω δει και εγώ αρκετές, Peaky Blinders επίσης να πω, περιμένω πώς και πώς την καινούργια σεζόν, Stranger Things, περιμένω καινούργια σεζόν. Αλλά ναι, για πείτε μου κι εσείς. Το πρώτο τελευταίο πράγμα που κάνω αυτή την περίοδο και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη,
είναι ότι έχω την ευκαιρία να διαβάσω βιβλία που δεν είχα διαβάσει και έχω το χρόνο. Θα σας πω ότι τώρα βρίσκομαι στο 4ο βιβλίο εν μέσω καραντίνας που διαβάζω. Το πρώτο που διάβασα... Έχω εδώ τα βιβλία. Το πρώτο που διάβασα είναι του Καζαντζάκη, αναφορά στον Γκρέκο, που έχει τόμο 1 και τόμο 2, χαμός εδώ. Εντάξει, νομίζω ο Καζαντζάκης δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις. Σίγουρα σε όποιον αρέσει η λογοτεχνία του, ξέρει, γνωρίζει και πρέπει να το διαβάσουμε νομίζω όλοι. Είναι πάρα πολύ ωραία για την αυτοβιογραφία για τον Καζαντζάκη. Μαθαίνουμε διάφορες πτυχές της ζωής του, τα ταξίδια που έκανε, αλλά πάλι δεν θέλω να πω περισσότερα σε περίπτωση που θέλει κάποιος να τα διαβάσει. Αυτά λοιπόν ήταν τα δύο που διάβασα. Το τρίτο βιβλίο ήταν αυτό. Είναι της Muriel Spark, είναι Σκοτσέζα μυθιστοριογράφος. Εγώ τη γνώρισα στη Σκωτία, ενώ τη γνώρισα, έμαθα για τη λογοτεχνία της, για το έργο της. Και το βιβλίο λέγεται The Prime of Miss Jane Brodie. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι έτσι πιο ρομαντικό, πιο κωμικό, αλλά παράλληλα και λίγο τραγικό. Μιλάει για μια δασκάλα, η οποία είχε κάποιες αγαπημένες μαθήτριες. Μαζί με αυτές τις μαθήτριες έκανε πάρα πολλά πράγματα, βγαίναν έξω. Κάτι που, που δεν ήταν κάτι πολύ συνηθισμένο για την εποχή της. Και γι' αυτό δεν θέλω να πω περισσότερα, αλλά σας το προτείνω να το διαβάσετε. Εγώ το έχω πάρει, το παραγγείλα από την Αγγλία, από ένα site που παραγγέλνω βιβλία. Αλλά λογικά θα υπάρχει και στα ελληνικά, σε μετάφραση. Και το τελευταίο βιβλίο που διαβάζω αυτή την περίοδο, τώρα, γιατί είναι και λίγο μεγάλο, είναι του James Joyce, το Ulysses, ο Οδυσσέας. Είναι εμπνευσμένο από το, εννοείται, από την Οδύσσια του Ομήρου, αλλά είναι τελείως διαφορετικό. Είναι ένα μοντερνιστικό έργο, το οποίο μιλάει για μία ημέρα του Leopold Bloom και ουσιαστικά κάθε κεφάλαιο είναι επηρεασμένο από την Οδύσσια και έχει το όνομα μιας ραψοδίας από την Οδύσσια, ας πούμε. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι στα 100 καλύτερα βιβλία όλων των εποχών που πρέπει να διαβάσουμε. Να περάσουμε στα έκτο, που μου αρέσει να κάνω αυτή την περίοδο και βρίσκω πάρα πολύ ωραίο χρόνο, ιδιαίτερα σε αυτές τις όμορφες μέρες. Αφορά τη μετακίνηση 6 και εγώ προτιμώ να πηγαίνω με το ποδήλατό μου βόλτα στην όμορφη παραλία της Καλαμάτας ή σε άλλα μέρη γενικότερα. Χαλαρώνω έτσι και παίρνω τον αέρα μου. Θα σας δείξω και αυτά τα ωραία πλάνα από την παραλία. Λοιπόν, μέσα στην καραντίνα μπορούμε να κάνουμε πάρα πολύ δημιουργικά πράγματα. Ό,τι ο καθένας βρίσκει δημιουργικό. Μπορούμε να περιποιηθούμε τον εαυτό μας, να κάνουμε μία μάσκα που δεν βρίσκαμε χρόνο να κάνουμε πριν. Μπορούμε να κάνουμε χειροτεχνίες, εάν κάποιος είναι καλός, ή να ανακαλύψουμε έτσι διάφορα καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα, ζωγραφική, να γράψουμε ποίηματα, να γράψουμε στίχους, ό,τι ο καθένας θεωρεί καλλιτεχνικό. Επίσης, να ασχοληθούμε λίγο με το σώμα μας. Μπορούμε να βάλουμε τέρμα τη μουσική και απλά να χορεύουμε, και αυτό είναι ένα είδος γυμναστικής και πάρα πολύ αποτελεσματικό, μπορώ να πω. Το κάνω και εγώ συχνά. Και ναι, αυτά είναι τα 6 πράγματα που εμένα μου αρέσει να κάνω μέσα στην καραντίνα και έχω βρει περισσότερο χρόνο να τα κάνω, εννοώ. Τα έκανα και πριν, αλλά αραιά και πού. Ελπίζω αυτό το βιντεάκι να σας άρεσε. Να σας έδωσα λίγο έτσι κίνητρο να σηκωθούμε όλοι μαζί από τον καναπέ να κάνουμε κάτι, όταν και εφόσον είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε. Θα τα πούμε σε επόμενο, ελπίζω σύντομα. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και να μου αφήσετε τα σχόλιά σας από κάτω να μου πείτε ό,τι άλλο θέλετε. Επίσης, θα ήθελα να σας πω ότι και η αδερφή μου η Ευγενία έχει αρχίσει να έχει το δικό της κανάλι στο YouTube. Οπότε μπορείτε να τη βρείτε, Ευγενία Γκέκα. Θα σας αφήσω και το link από πάνω και στην περιγραφή για να δείτε το πρώτο της βιντεάκι. Θα ανεβάζει πάρα πολύ ωραία και ενδιαφέροντα πράγματα. Οπότε να την ακολουθήσετε, να κάνετε εγγραφή και να την παρακολουθείτε. Θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι λοιπόν. Γεια σας!